Είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ χρήσιμα τα όσα ακούστηκαν για ένα σωρό θέματα γύρω από τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανάπτυξης γενικότερα, θέματα τα οποία αποτελούν βέβαια και πολιτικά επίδικα. Να μην το ξεχνάμε, δεν είναι τόσο ουδέτερα και όλα αυτά. Όπως είναι για παράδειγμα ο σιδηρόδρομος, ας μην επεκταθώ περισσότερο και ας μην μιλήσω για την... για το που βρίσκεται, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε ότι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη δεν πάει τρένο. Εδώ και χρόνια δεν είναι τώρα. Για να μην μιλήσω βέβαια για τη βασική σιδηροδρομική γραμμή. Ή για το ποδήλατο, το οποίο βεβαίως είναι καλό, αλλά έχω αρκετά παραδείγματα επικινδυνότητας. Για το περπάτημα. Θέλω όμως να εστιάσω σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά στην ορολογία της λεγόμενης έξυπνης πόλης, που νομίζω ότι αποτελεί και μια προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι λεγόμενες έξυπνες πόλεις, στη χώρα μας προβλήθηκαν τα Τρίκαλα ως μια τέτοια έξυπνη πόλη. Βέβαια ήρθε η πραγματικότητα και απέδειξε ότι οι έξυπνες πόλεις έξυπνα πνίγονται, όπως ήταν στην πέρσι με την... Έτσι, για να δούμε δηλαδή και όλα αυτά τα ηχηρά που ακούγονται, τι αντανάκλαση έχουν στην ίδια τη ζωή. Ξέρετε, υπάρχουν δύο απόψεις, θα σταθώ λιγάκι στις λεγόμενες smart cities, στις έξυπνες πόλεις. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία παρουσιάζει την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο που ζούμε ως έναν κίνδυνο. Είναι η λεγόμενη τεχνοφοβική, αντικειμενικό κίνδυνο τον λένε, ότι φταίει για την ανεργία, ότι φταίει για τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η άλλη παλιά άποψη θεωρεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι περίπου το μαγικό ραβδί που θα μας λύσει όλα τα προβλήματα και θα μας ανοίξει το δρόμο για την κοινωνική ευημερία και για τη φιλολαϊκή, αν όχι μεταμόρφωση του σημερινού απάνθρωπου συστήματος της εκμετάλλευσης και του κράτους. Με καμία από αυτές τις δύο απόψεις δεν συμφωνούμε. Με καμία. Καθώς έρχεται η ίδια η ζωή και αποδεικνύει ότι από μόνη της η τεχνολογική πρόοδος δεν αποτελεί ούτε κίνδυνο, ούτε και θαυματουργή λύση για τα προβλήματά μας. Το ζήτημα κάθε φορά, το κρίσιμο, είναι ποιος και για ποια συμφέροντα καθορίζει την ανάπτυξη, ποιο είναι το περιεχόμενο και η κατεύθυνση δηλαδή της ανάπτυξης, καθώς δεν υπάρχει ουδέτερη ανάπτυξη, τον προσανατολισμό και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και της επιστημονικής έρευνας βέβαια. Αυτή δεν πάει από μόνη της η επιστημονική έρευνα. Κάποιος την οθεί προς τα δω ή προς τα εκεί. Πίσω παραδείγματος χάρη από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται οι επιλογές της ανθρώπινης νοημοσύνης και τα εκάστοτε βέβαια ταξικά συμφέροντα που αυτή εξυπηρετεί, όπως και πίσω από την λεγόμενη πράσινη μετάβαση, για την οποία πολλά ακούγονται, κρύβονται τεράστια πράσινα επιχειρηματικά συμφέροντα, επιχειρηματικών κολοσσών και, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, το φυσικό αέριο, το οποίο προβάλλεται ως ένα περιβαλλοντικό φιλικό στο περιβάλλον καύσιμο, αν δεν απατώμε, είναι ένα ορυκτό και αυτό καύσιμο. Ή έχουμε χώρες, και μάλιστα με βαρύνουσα σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Γαλλία, η οποία επιδιώκει την συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας στη λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση και η ορολογία εξαρτώνται από τα συμφέροντα κάθε φορά, για να μην μπούμε βέβαια, για να μην αναρωτηθούμε βέβαια, το πόσο πράσινο είναι να καίει κανείς σκουπίδια μέσα στις ίδιες τις πόλεις, στο Παρίσι, στην Κοπενχάγη. Αυτά δεν είναι τοξικά, είναι πράσινα, είναι... Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επεκταθώ. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, θέλω να καταθέσω το δικό μας προβληματισμό, τον προβληματισμό του ΚΚΕ γύρω από αυτά τα ζητήματα, ο οποίος βεβαίως συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρακολουθούμε και εμείς τα ζητήματα στενά και παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός και συνεκτικός ορισμός για την έξυπνη πόλη, κύριε καθηγητά. Δεν υπάρχει. Είναι... Ο κάθε φορέας δίνει το δικό του ορισμό. Άλλον ορισμό έχει ο ΟΗΕ, άλλον ορισμό έχει ο ΩΣΑ, άλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλον ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποιήσεων, άλλο το Συμβούλιο των Έξυπνων Πόλεων
Και η ελληνική κυβέρνηση έχει το δικό της ορισμό, ο οποίος είναι αρκούντος τεχνολογικός. Θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση ότι έξυπνες πόλεις είναι η μετατροπή των δήμων που κατοικούμε σε χώρους με Internet of Things, δηλαδή σε χώρους όπου όλα θα είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα και άρα θα μπορείς να έχεις πλήρη εικόνα από το αν πρέπει να περάσει το απορριμματοφόρο την τάδε μέρα και να διάσει τους κάδους ή όχι. Αυτή είναι η αντίληψη, η επίσημη αντίληψη της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως αυτοί οι διαφορετικοί ορισμοί δεν είναι κάποιο, το αποτέλεσμα κάποιας ορίμανσης της έννοιας με τον καιρό, αλλά το ότι αυτοί αποτυπώνουν τελικά αντιθέσεις. Αντιθέσεις, ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις. Και βεβαίως επιχειρηματικές αντιθέσεις. Γιατί αυτοί που εστιάζουν τον ορισμό τους στην τεχνολογία είναι αυτοί, αποτυπώνει τις ανάγκες αυτών και τις επιδιώξεις εκείνων των τμήματων των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Αυτοί εστιάζουν στην τεχνολογία. Αντίθετα, οι άλλοι που εστιάζουν στο λεγόμενο κοινωνικό αποτύπωμα της έξυπνης πόλης, στη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών, όπως λένε, λαμβάνουν τελικά υπόψη τα συμφέροντα του συνολικού κεφαλαίου και όχι μονάχα μιας μερίδας των ψηφιακών, δηλαδή κολοσσών. Ονόματα δεν λέμε, είναι λίγο πολύ γνωστά. Και βλέπουν αυτοί οι δεύτεροι την έξυπνη πόλη σαν ένα ιδανικό εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας σε μια όμως πόλη πάντα καπιταλιστική. Δεν θα αλλάξει αυτό. Έρχεται όμως εδώ το αστικό κράτος, ο οποίος λειτουργεί ως συλλογικός καπιταλιστής, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του αστικού κράτους, και αντιλαμβάνεται τις συνέργειες της έξυπνης πόλης με την πράσινη ψηφιακή μετάβαση και τις γενικές επιπτώσεις που έχει και τα προσπαθεί να τα συνδυάσει και να τα εναρμονίσει όλα αυτά. Εμφανίζονται έτσι διάφορα δίκτυα, διάφοροι φορείς για έξυπνες πόλεις. Έχουμε και σχετικό ελληνικό δίκτυο πράσινων και έξυπνων πόλεων. Και βέβαια τα οικονομικά δεδομένα λένε ότι οι σχετικές επενδύσεις τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς. Η έξυπνη πόλη τελικά είναι ένας όρος ομπρέλα, ένας μηχανισμός με τον οποίο προωθούνται γενικότερες αλλαγές που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αγορά των έξυπνων πόλεων, έτσι το ονομάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουν σε αυτήν πόλεις, βιομηχανίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, επενδυτές, όλοι αυτοί μαζί. Και οι έξυπνες πόλεις εμφανίζονται ως μια τελείως διαφορετική χώρα από την υπόλοιπη, χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών, με πόλεις που θα είναι βέβαια ομορφότερες, βιώσιμες, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όφελος όλων. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Γιατί είναι διαφορετική? Γιατί η ψηφιοποίηση από μόνη της, η μέτρηση δηλαδή ενός μεγέθους, δεν είναι κανένα μαγικό ραβδί το οποίο μπορεί να πολλαπλασιάσει και τη διαθεσιμότητα της ποσότητας η οποία προσμετράται. Την προσμετράς, δεν σημαίνει ότι την αυξάνεις κιόλας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Έξυπνης πόλης. Η ψηφιακή καταγραφή των θέσεων στάθμευσης, για παράδειγμα, και των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης, ακόμα και με μια ηλεκτρονική εφαρμογή που κατευθύνει στην πλησιέστερη ελεύθερη θέση, κάνει μικρή διαφορά τελικά, αφού η πραγματικότητα είναι πως τα κέντρα των πόλεων οι οδηγοί κυριολεκτικά διαγωνίζονται για το ποιος θα προλάβει αυτήν τη διαθέσιμη θέση. Δεν φτάνουν οι θέσεις δηλαδή. Όσο και έξυπνα να το δεις αυτό το θέμα, οι θέσεις είναι λίγες. Ποτέ δεν θα φτάνουν. Η ψηφιοποίηση των αιτήσεων για έναν παιδικό σταθμό, να πάω σε μια άλλη κοινωνική ανάγκη, πολύ πολύ σημαντική, που συνδέεται, αν θέλετε, και με το δημογραφικό στη χώρα μας, για τα νέα ζευγάρια. Η ψηφιοποίηση λοιπόν των αιτήσεων για έναν παιδικό σταθμό, για δωρεάν σύντηση, για μια θέση εργασίας, για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα επιδότησης, δεν αλλάζει το διαθέσιμο αριθμό θέσεων. Δηλαδή, το ότι ψηφιοποιείται αυτή η διαδικασία δεν σημαίνει ότι αυξάνουν και οι θέσεις. Γι' αυτό και 50.000 παιδιά έμειναν έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή η ψηφιακή καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας από ένα σχολείο. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να μετρηθεί. Ασφαλώς και να μετρηθεί. Αλλά το ότι θα την καταγράψουμε την ενέργεια που καταναλώνει ένα σχολείο ή ένα σπίτι με έξυπνα συστήματα μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας, δεν μειώνει την ανάγκη που έχει αυτό το σπίτι να δαπανά την απαραίτητη ενέργεια
για να διατηρούνται μέσα σε αυτό το σπίτι ή μέσα στο σχολείο συνθήκες άνετης διαβίωσης. Και βεβαίως εδώ τα στοιχεία συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιποιούν τιμή ιδιαίτερη, γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια τα οποία βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια. Και όχι μόνο στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε η διαθέσιμη ενέργεια, πολλές φορές στη χώρα μας δηλαδή, η ενέργεια η οποία προγραμματίζεται να παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει ξεπεράσει προπολού το πλαφόν. Αυτό όμως δεν εμποδίζει στη χώρα μας ανθρώπους. Το 1/5 περίπου του ελληνικού λαού ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Δεν επαληθεύτηκαν δηλαδή αυτοί που έλεγαν ότι όταν θα περάσουμε, ξέρω εγώ, από μόνο του, δεν επαλήθευσε ότι όταν θα περάσουμε και όταν το ενεργειακό μείγμα θα αλλάξει υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενέργεια θα γίνει πιο φθηνή. Το αντίθετο έγινε. Και έγινε το αντίθετο επειδή ακριβώς η παραγωγή αυτής της ενέργειας είναι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι οποίοι μάλιστα, να τα πούμε και αυτά εδώ στην Επιτροπή, όσοι μας ακούνε, πολλούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτές τις ΑΠΕ με εγγυημένες, παρακαλώ, τιμές πώλησης στο κράτος ή στη ΡΑΕ. Την ίδια στιγμή που το ίδιο κράτος αρνείται τις κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα. Την ίδια στιγμή, το ίδιο κράτος. Έτσι, για να αντιληφθούμε δηλαδή τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω για να τελειώσω, θέλω να πω ότι η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν έχει τη δυνατότητα στο τέλος να πολλαπλασιάσει τους διαθέσιμους πόρους σε ένα Δήμο. Ναι, γιατί όχι να μην γίνουν ψηφιακοί όλοι οι Δήμοι. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα αυξηθούν και τα έσοδά τους. Ότι θα αυξηθεί η δυνατότητά τους να ικανοποιούν τις ανάγκες που έχουν οι κάτοικοι για ελεύθερους χώρους, για δωρεάν παιδικούς σταθμούς και ούτω καθεξής. Και κλείνω εδώ για να μην καταχρώμε και το χρόνο. Αυτό που θέλω να καταληκτικά να πω είναι ότι οι έξυπνες πόλεις αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά μέσα σε αυτό το σύστημα που ζούμε και έχει όνομα, καπιταλισμό το λένε, αναπτύσσονται αυτές οι πόλεις, αναπτύσσονται στρεβλά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γιατί αναπτύσσονται κάτω από αυτό το παραμορφωτικό γυαλί της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και εξουσίας, όπου το κέρδος είναι το κίνητρο και ο σκοπός της κοινωνίας και της παραγωγής. Και όποιος δεν το βλέπει αυτό, νομίζω θέλω τυφλή. Αυτό είναι το κίνητρο. Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο και δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση μέσα σε αυτό το σύστημα οι ανθρώπινες ανάγκες να πάνε πάνω από τα κέρδη, όπως έλεγαν κάποιοι. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή. Δεν είμαστε αντίθετοι με τις έξυπνες πόλεις, με τις βιώσιμες πόλεις, με τις ανθρώπινες πόλεις. Μόνο που αυτές οι πόλεις, κύριε καθηγητά, θα γίνουν πραγματικότητα σε ένα άλλο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, σοσιαλισμό το λένε. Εκεί θα μπορέσουν πραγματικά να πραγματοθούν και αυτό δεν είναι μια ευχή μονάχα, είναι μια ανάγκη σήμερα, γιατί η έξυπνη πόλη τελικά, θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα αλλά δεν έχουμε τον χρόνο, η έξυπνη πόλη τελικά φωτίζει αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα. Αυτό είναι αναγκαίο σήμερα, μόνο που αυτό το αναγκαίο σήμερα θα πρέπει να το γευτούν, θα πρέπει να το απολαύσουν όλοι οι άνθρωποι και όχι μόνο λίγοι ή ορισμένοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, είναι επιστημονικά δεδομένα, τα οποία εμείς τα αξιοποιούμε για να επεξεργαζόμαστε ακόμα καλύτερα τις δικές μας θέσεις, οι οποίες αφορούν όχι γενικά την κοινωνία, αφορούν την πλειοψηφία, την κοινωνική πλειοψηφία των ανθρώπων που παράγουν αυτόν τον πλούτο.